Μας πρόλαβες χθες. Εν πάση περιπτώσει, σας πάει και το παλιάμπελο τώρα, τι να κάνουμε. Εντάξει, πάντα η υπομένη των εκλογών προσφέρεται γι' αυτά. Για πάμε τώρα λιγάκι εξ αρχής. Τα έχει πάρει όλα ο Τσίπρας, έτσι. Κοίταξε, νομίζω αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε και λίγο πριν από τις εκλογές, ότι δεν είχε κατ' ουσίαν αντίπαλο ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε κανέναν άλλον. Είχε αντίπαλο ουσιαστικά τον εαυτό του. Την απογοήτευση και την αποστράτευση που είχε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλέσει, είχε αντίπαλο τη διάσπαση, είχε αντίπαλο το κόμμα του το οποίο ήταν σοκαρισμένο από τη διάσπαση, τέτοιου τύπου ήταν η αντίπαλή του, η προεκλογική του αντίπαλη. Είχαμε πει ότι ο Μημαράκης δεν θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα περισσότερο από το να συμμαζέψει το μαγαζί, όμως τελικά όπως αποδεικνύεται δεν κατάφερε ούτε αυτό. Και δεν το κατάφερε διότι τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει κάπου 320.000 ψήφους, διότι τόσες έχασε από τον Ιανουάριο, ήρθε η Νέα Δημοκρατία να χάσει 200. Ποσοστιαία μάλλον, έχασαν περίπου τα ίδια. 14% ένας, 11,5-12% άλλος. Έχω την εντύπωση ότι όλοι λέγαμε ότι η αποχή θα βλάψει κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχαμε πιστέψει ότι ο Μημαράκης συσπηρώνει το κόμμα. Τελικά όλο αυτό το πράγμα δεν ίσχυε και έχουμε ένα καινούριο πολιτικό συμπέρασμα μετά την κάλπη αυτήν. Ότι το τρίτο μνημόνιο, το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, προκάλεσε απογοήτευση σε ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε που η πτώση ούτως ή άλλως που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αρκετή για να χάσει. Όμως είναι καταπληκτικό το γεγονός της απόδρασης των 730 περίπου χιλιάδων ανθρώπων από την κάλπη. Αυτή είναι μια βόμβα, θα τη δούμε μετά, που λες θα τη βρούμε μπροστά μας, να μην την πετάμε. Νομίζω ότι... Διότι και κοινοβουλευτικά έχουμε μια ομογενοποίηση στο βασικό κάμβα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω πόσο φυσιολογικό είναι. Νομίζω ότι είναι γενικά φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Και αυτό διότι ό,τι και αν ψήφιζε κανείς, σε κάθε περίπτωση, πώς να το πω, είχε την προσδοκία ή την ελπίδα ότι κάτι θα άλλαζε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μνημόνια, το βάρος τους, το αν θα έχεις μνημόνιο, τι είδους πράγμα, τι είδους μνημόνιο θα είναι αυτό. Γενικώς εξακολουθούσε να επικρατεί στην ελληνική κοινωνία η ελπίδα ότι αυτό, ότι η νέα εποχή θα μπορούσε να είναι ελαφρύτερη. Όταν αυτό κατέρευσε η εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα εν γέννη, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο τελευταίος στον οποίο μπορούσε να στηριχθεί αυτή η ελπίδα. Πολύ πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου, το χαρακτηριστικό της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ και στην πορεία του προς την εξουσία ήταν η ελπίδα. Επενδύθηκε πάνω του μεγάλη ελπίδα. Είχαν ήδη διαψευθεί οι ελπίδες στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Αντώνη Σαμαρά, στα δύο πολύ μεγάλα κόμματα της μεταπολίτευσης. Αφού αυτή, πώς να το πω, δεν θέλω να πω λέξεις ότι προδόθηκε, αφού αυτή διαψεύστηκε, ο τελευταίος από τα ισχυρά δημοκρατικά κόμματα στον οποίο επενδύθηκε αυτή η ελπίδα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πρακτικά διαψεύστηκε και αυτό, η απογοήτευση πλέον γενικεύτηκε στον πληθυσμό. Αυτές οι 730.000 άνθρωποι οι οποίοι απέδρασαν είναι όσοι είχαν αποδράσει τα τελευταία 5 χρόνια από την κάλπη. Και απέδρασαν τώρα μαζικά. Μάλιστα. Πες μου κάτι, Σταύρο, θα πούμε πολλά, αλλά πες μου κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν τρελαίνομαι για τις αναλύσεις του Γεωργιάδη. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι προξενεί εντύπωση μία διαπίστωση. Εμείς λοιπόν πήγαμε σε αυτές τις εκλογές και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τη συνένεση με το ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα άλλα όμως τον βρίζαμε ότι 7 μήνες κατέστρεψε, έκανε. Και ρε παιδί μου, λέει, στο τραπέζι δεν ρίξαμε μία φορά πιστικά εμείς ή με τους δημοσιογράφους που συνεννοούμασταν, είναι και ειλικρινείς, το χάος που προκλήθηκε στην οικονομία από τα capital control. Δεν είπαμε τίποτα, λέει, το ξεχάσαμε. Ναι, γενικώς νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε ένα τεράστιο κενό. Το κενό αυτό συνίσταται σε αυτό που λέμε θετικός λόγος. Εγώ συμφωνώ με αυτό ότι δεν προέβαλε το τι δημιουργήθηκε με τα capital control και όλα αυτά. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα. Όταν διεκδικείς την εξουσία,
πρέπει να προβάλλεις θετικό λόγο. Πρέπει να πεις για ποιο λόγο τη θες την εξουσία και θες να την κάνεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λέει ο Γεωργιάδης στη βάση της αντίληψης. Στο ότι στα επιμέρους μπορεί αυτό να είναι σωστό κτλ. Κτλ. Ναι, οκ. Okay. Αλλά πάμε λίγο παραπέρα. Ας δούμε λίγο γιατί απέτυχε η Νέα Δημοκρατία. Διότι μας είπε μόνο δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κάποτε έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ. Το δεύτερο που μας είπε ήταν ότι ήρθε να ψηφίσει ένα τρίτο μνημόνιο επειδή είναι κόμμα ευθύνης, υπευθυνότητας κλπ. Ωραία. Περαιτέρω, για ποιον ακριβώς λόγο πρέπει η Νέα Δημοκρατία μέσα σε ένα επτάμηνο να ξαναπάρει την εξουσία? Αυτό δεν εξηγήθηκε. Εδώ το ζήτημα δεν είναι να περιγράψεις αυτό που λες χάος. Πρέπει να πεις πώς αυτό που περιγράφεις ως χάος, εσύ θα το διορθώσεις, θα αποκαταστήσεις αυτό που λέμε ομαλότητα και όλα τα υπόλοιπα. Η Νέα Δημοκρατία εκεί έπασχε. Πες μου κάτι, το γεγονός ότι επισπεύδει τις διαδικασίες από σήμερα ο Μεϊμαράκης. Ανοίγει τη διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας. Λίγο θολά ακόμη, θα δούμε με την ανακοίνωση αν ξεκαθαρίζεται. Αν θα είναι από τη βάση, αν θα είναι από κάποιο άλλο όργανο. Επίσης δεν έχει διευκρινίσει αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος κτλ. Σε μια εποχή που έρχονται τα βαθιά του μνημονίου, δεν βάζει γρήγορα τη Νέα Δημοκρατία σε ένα κύκλο εσωστρέφειας που ούτως ή άλλως θα έμπαινε, αλλά τώρα, λέει κάποιος. Ναι, τώρα, διότι η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από απαξίωση. Στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ηγεσία. Απεδείχθη ότι ο Μεϊμαράκης ήταν κολατσιό για τον Τσίπρα. Όλοι λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι χρειάζεται μια ηγεσία άλλου τύπου. Η Νέα Δημοκρατία η ίδια χρειάζεται τεράστια ανανέωση. Πραγματική ανανέωση και όχι μόνο σε πρόσωπα. Χρειάζεται ανανέωση σε αντιλήψεις, σε στρατηγική, σε πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πράγμα παλιό, φθαρμένο και καθόλου ελκυστικό. Χρειάζεται ένα γενικό ρεκτυφιέ. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αργήσει, όχι δεν και καλά με ευθύνη της, διότι από το Σαμαρά και πέρα πέσαμε στην μέρα με τη μέρα αναμονή για τη διαπραγμάτευση, μετά πέσαμε σε μια αναγκαστική υπερψήφιση του μνημονίου και εν συνεχεία σύστηκε κατ' ουσίαν σε εκλογές. Όμως για το προϊόν είναι σχεδόν αργά. Δηλαδή όντως καλά κάνουν και ανοίγουν τώρα το θέμα αυτό, διότι ακόμα και μια νέα ηγεσία κατά τη γνώμη μου θα χρειαστεί αρκετό καιρό, πάρα πολύ καιρό, για να καταφέρει να εμφανίσει κάτι καινούριο. Εσύ έχεις γράψει χθες ότι η κυριαρχία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι μόνο λόγω των 7,3 μονάδων διαφορά. Είναι γιατί από το Τσίπρα και κάτω είναι σκόνη και θρύψη, αλλά ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό, ασχέτως αν ο ένας λέει εγώ συσπήρωσα το κόμμα, ο άλλος λέει αύξησα κατά τις δυνάμεις μου, κάποιοι άλλοι πέσανε και πάει λέγοντας. Εάν τους πάρουμε έναν έναν, μπορούμε να δούμε για ποιον πολύ απλό λόγο είναι συντρίμια. Έτσι δηλαδή, για τη Νέα Δημοκρατία νομίζω τα είπαμε, ναι, ναι, και είναι αρκετά. Πάμε στο ποτάμι. Πες μου μόνο μια πληροφορία, βλέπεις το Μεϊμαράκη να μετέχει ως υποψήφιος αυτήν την ιστορία? Ο Μεϊμαράκης έχω την εντύπωση ότι αν βρεθεί ως υποψήφιος σε αυτήν την ιστορία, μάλλον απλώς θα συμπληρώνει τον κατάλογο των υποψηφίων. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Μετά τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στους υπόλοιπους. Πάμε στους υπόλοιπους. Λοιπόν, να δούμε και αν ξεχάσω κάποιον να στηρίζεις. Λοιπόν, έχουμε το ποτάμι. Κόμμα πρακτικά χωρίς ταυτότητα. Θα κάνει συνέδριο και αυτό τώρα. Και χωρίς προσδιορισμένη ιδεολογία. Κατάφερε να χάσει 150.000 ψήφους σε όλη τη χώρα. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι κανείς δεν καταλάβαινε πού ακριβώς το πάει το ποτάμι, τι ακριβώς θέλει να κάνει και τι ακριβώς πρεσβεύει. Οι γενικότητες, τα τσαλαβουτήματα πότε από εδώ και πότε από εκεί δεν συνιστούν πολιτική. Όταν λοιπόν ο κόσμος είναι συνολικά απογοητευμένος από το σύστημα, δεν μπορεί να βρει καταφύγιο στο ποτάμι. Αυτό είναι αδύνατο. Εξού και η κρίση ηγεσίας. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ηγεσίας, διότι το ποτάμι ήδη έχει πέσει κατηγορία. Από το 6% πάνω στο οποίο μπορούσε να πατήσει για να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να πάει στο 8 ή στο 10,
δίνοντας χρόνο στον εαυτό του για να μετασχηματιστεί σε ένα πιο μεγάλο κόμμα. Από εδώ και πέρα θα ζει με τον εφιάλτη της εξόδου από τη Βουλή. Το 4% γνωστόν δεν είναι επίπεδο ασφαλείας για κανέναν. Άρα μου λες ότι και σε όποια πιθανότητα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας δεν θα έχει το πάνω χέρι. Όχι μόνο δεν θα έχει το πάνω χέρι, είναι ένα ερώτημα. Εάν υποθέσουμε ότι φεύγει ο άνθρωπος που το είδησε, ο Σταύρος Θεοδωράκης, διότι είναι ένα κατεξοχήν προσωποκεντρικό κόμμα, ποιος θα αναλάβει, θα δοθεί αυτό, θα πάρει τον έλεγχό του, για παράδειγμα, το κομματικό αυτό δυναμικό που έρχεται από τη δράση? Διότι η δράση ως γνωστόν, επειδή είναι ένα πολύ πολύ αυστηρό συγκεκριμένο πράγμα, είναι το 1%. Δηλαδή θα δούμε το ποτάμι στα χέρια της δράσης, άρα στο 1%, άρα εξαφάνιση? Δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες μπορούν να το αναλάβουν εκεί? Χλωμό και πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Δημοκρατική συμπαράταξη. Δημοκρατική συμπαράταξη. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, διότι το συμπαράταξη είναι λίγο ψευδές, τα υπολείμματα της Δημάρ και μάλιστα διχασμένης, το να παίρνεις δηλαδή το μισό του 0,5% για να κάνεις συμπαράταξη, δεν νομίζω ότι πείθει κανένα στα σοβαρά. Και άλλες κινήσεις που ήταν κάτι από την ΕΛΙΑ και... Ναι, εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι, όλα αυτά πρακτικά είναι τίποτα. Και οι μισοί Παπανδρέιδες, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε σίγουροι για τους Παπανδρεϊκούς? Δεν ξέρω, είδα και στα ψηφοδέλτια, είδα και στο πολιτικό συμβούλιο, λέω εγώ τώρα. Για πες μας, για πες μας. Είδα τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία νομίζω ότι κατεύθυνε κόσμο δικό του στο ΣΥΡΙΖΑ. Α. Η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου, Πέμπτη, Παρασκευή, δεν θυμάμαι ποια μέρα ακριβώς. Ναι, εντάξει. Και ο αδερφός στο ποτάμι, ο Νίκος. Και ο αδερφός στο ποτάμι. Ναι. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι οι Παπανδρεϊκοί πήγαν εκεί? Εγώ δεν είμαι βέβαιος. Αυτό που μπορώ να είμαι βέβαιος όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ κατάφερε να απευθυνθεί σε παλιό δικό του κόσμο. Έτσι. Και όχι μόνο το κατάφερε, έχω την εντύπωση ότι εάν δεν ετίθετο η αντιπαράθεση Τσίπρα με Ημαράκη στο δίπολο δεξιά-αντιδεξιά, το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να έχει και λίγο καλύτερη τύχη από αυτήν. Ήδη δηλαδή έκανε ένα καλό σημάζεμα, και το σημάζεμα το έκανε επίσης, πρέπει να πω, διότι στο πλαίσιο της γενικής αποχής και της μείωσης των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ προσέθεσε 51.000 ανθρώπους. Μάλιστα. Να το κρατήσουμε αυτό που λες. Έτσι, το κρατάμε. Mm-hmm. Άρα δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σε πραγματικότητα έχει μια πραγματική πρόσθεση. Και όχι μόνο ποσοστιαία. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Λοιπόν, και συγγνώμη, ένα βασικό κατ' εμέ κριτήριο, πέρα από το ζήτημα απογοήτευση από το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα και το μνημόνιο, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κυρίως ως μελλοντικός πόλος εξουσίας. Ας το κρατήσουμε για τα μετά. Γεια σου. Λοιπόν, ΑΝΕΛ. ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ νομίζω ότι εν τέλει διασώθηκαν χάρη στην πολύ μεγάλη αποχή των άλλων. Όταν χάνεις 93.000 ψήφους, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, ένα κατοστάρικο, χάθηκε από την κάλπη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή ποσοστιαία διατηρήθηκε και όχι σωστό σε επίπεδο λαϊκής στήριξης. Άρα η αποχή το βοήθησε, λες, στην ουσία. Στην ουσία βοήθησε τους ΑΝΕΛ η αποχή. Η πολύ μεγάλη αποχή όλων κατέβασε τις απαιτήσεις για είσοδο στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά πολιτικά ενισχύεται πια, έτσι. Πολιτικά βεβαίως. Πολιτικά βεβαίως, και μάλιστα, πώς να το πω αυτό, εξαργυρώνει αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι στήριξε με απόλυτη και πλήρη συνέπεια και χωρίς κραδασμούς την προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Λεβέντης. Λεβέντης. Ένα φαινόμενο το οποίο, εντάξει, εγώ το εντάσσω στη λεγόμενη ψήφο του Χαβαλέ. Νομίζω ότι ήταν περίπου αναμενόμενο να συμβεί αυτό, αν δούμε ποια ήταν η παρόμοια ψήφος των προηγούμενων εκλογών. Είχε φτάσει σχεδόν το 3,6% η ψήφος σε Ένωση Κεντρώων και Γκλέτσο. Ο Γκλέτσος βγήκε από το παιχνίδι, συμπτωματικά, ποσοστιαία πάλι, όχι όμως αριθμητικά, το άφρισμα Ένωση Κεντρώων και Γκλέτσου είναι 3,6. Ήταν 3,6, τώρα είναι 3,4. Σωστά. Και με αυτό μπαίνει στη Βουλή. Τίποτε άλλο δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να πούμε. Κουκουέ. Το Κουκουέ έδειξε και αυτό αδυναμία να εισπράξει από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε έναν στους 10 ψηφοφόρους του. Ναι, και δεν επαναπατρίστηκαν τόσοι πολλοί που του είχαν φύγει τον Ιανουάριο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, μα το ζήτημα είναι ακριβώς εκεί. Όταν ο μεγάλος πόλος της αριστεράς φέρνει μνημόνια
χάνει 320.000 ανθρώπους και εσύ καταφέρνεις να χάσεις 1 στους 10, είναι σαφές ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ελκτικότητας. Και έχω πια την εντύπωση, επειδή αυτό ισχύει για ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ζούμε τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν βλέπεις μια ηγεσία, μια κυβέρνηση, ένα κόμμα να αμφισβητείται ή να ταλανίζεται, μόνο με θετικό τρόπο μπορείς να υποφεληθείς από αυτή τη φθορά. Λαϊκή ενότητα, η οποία βεβαίως αν την αθροίσεις με την Ανταρσία και το ΕΠΑΜ, και δεν τα λέω τυχαία, διότι αρνήθηκε τη συνεργασία ο Λαφαζάνης με τους δύο χώρους, θα το βγάζαν πιο πάνω από το ποτάμι. Τώρα είναι εκτός. Είχαμε πει και πριν από αρκετό καιρό ότι, πώς το λένε, ότι οι δυνάμεις οι οποίες αθροίζονται γύρω από το εθνικό νόμισμα δεν είχαν καταφέρει ποτέ στο παρελθόν ούτε καν να συζητήσουν μεταξύ τους. Και αυτό γιατί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η ΛΑΕ πλήρωσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το θέμα της δραχμής. Για να μην πω ότι πλήρωσε κυρίως αυτό ή μόνο αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δραχμικό κόμμα δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε ποτέ να σταθεί. Το έλεγα και πριν από τις εκλογές, το λέω και τώρα και το λέω εδώ και χρόνια. Δεν έχει καμία τύχη και καμία πιθανότητα στην Ελλάδα έτσι όπως είναι αυτή σήμερα. Η ΛΑΕ, επειδή ο χρόνος ήταν ελάχιστος, δηλαδή δημιουργήθηκε αμέσως πριν από τις εκλογές, δεν είχε ούτε το χρόνο, δεν ξέρω αν είχε και τη διάθεση εδώ που τα λέμε, γιατί αυτό μόνο οι ίδιοι μπορούν να το ξέρουν, να εμφανίσει κάτι περισσότερο από το όχι και την δραχμή. Ακόμα και το πρώτο σποτ με το Λαφαζάνη πρωταγωνιστή αναφερόταν στη δραχμή. Αυτό έχω την εντύπωση ότι σχεδόν καταδίκασε τη ΛΑΕ. Η επιλογή αυτού του σποτ σχεδόν την καταδίκασε. Πες μου κάτι, αν έπαιζε να θυμίσω κάτι ακόμα εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι να έχει ξανασταθεί κόμμα στη βάση του όχι και μάλιστα κινούμενο ως μονοθεματικό κόμμα. Η ΛΑΕ λοιπόν εμφανίστηκε και ως μονοθεματική με τη δραχμή και ως κόμμα του όχι. Και θα σε παραπέμψω στην Πολάν του Αντώνη Σαμαρά. Α, με πρόλαβες. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν είχε περισσότερο εκφορά σε ένα πρόταγμα αντιμνημονίου, δηλαδή κόντρα στο μνημόνιο, με εναλλακτικές μάχες και έτσι, πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερη τύχη της? Δύσκολο και αυτό. Ή το περίγραμμα ήταν τέτοιο πια στο πολιτικό σκηνικό που δεν χώραγε αυτή η κουβέντα? Αυτή η κουβέντα είναι, δεν νομίζω ότι χώραγε πια, διότι η αποχή ήταν η ήττα του αντιμνημονίου. Σωστή διαπίστωση αυτή. Θέλω να πάμε πολύ γρήγορα και στη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν νίκησε σε αυτές τις εκλογές. Όσο και αν λένε διάφορες μπουρδες γύρω-γύρω. Τελικά 6-9 έχει. Ναι. Έχασε περίπου 9.000 ψήφους. Και αυτή. Και διασώθηκε χάρη στην έξαρση του μεταναστευτικού. Αν δείτε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής που διπλασιάστηκαν ή τριπλασιάστηκαν, θα βρείτε όλες τις περιοχές οι οποίες έμεσα ή άμεσα σχετίζονται με το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Τώρα, Σταύρο μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής πριν πάμε στις βόμβες. Διότι μέχρι εδώ είναι Τσίπρας όπως το περιγράφεις και μετά συντρίμια. Ωραία. Ερώτηση, την υπενήχτηκες. Ερώτηση. Η κυβέρνηση που συγκροτείται, θα δούμε και τα πρόσωπα, είναι μια κυβέρνηση πάλι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τα μέτρα που έρχονται, αρμαγεδόνας για κάποιους, το μνημόνιο το τρίτο κτλ., είναι προφανές ότι θα έχει ισχυρότατους κραδασμούς. Ρωτώ εσένα. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο Τσίπρας θα ζοριστεί ή ο Τσίπρας έχει από χέρι, με βάση τα συντρίμια, δύο μεγάλες δεξαμενές, Πασόκ και Ποτάμι? Κοιτάξτε, το Πασόκ από ό,τι έχει δείξει μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θέλει να είναι δεξαμενή. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν νομίζω ότι συζητάει κιόλας το θέμα της συμμετοχής στην κυβέρνηση πολύ περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο το βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Καλά, όχι όλο το Πασόκ, γιατί ακούω και απόψη του κύριου Σκανδαλίδη να τα βρούμε σε ένα προοδευτικό πρόσημο. Δεν θεωρώ ότι καμένος το είπε τυχαία χθες, διώξτε βαρύδια. Ναι, υπάρχουν οι απόψεις και έχω την εντύπωση ότι ίσως όχι πολύ αργά, στο μέλλον θα το δούμε κιόλας. Μάλιστα. Και θα το δούμε κυρίως γιατί το Πασόκ έχει μια δυνατότητα μοναδική σε σχέση με τους υπόλοιπους πιθανούς μελλοντικούς εταίρους του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζει το κράτος
και τη διακυβέρνηση και διαθέτει τα στελέχη στο κράτος, διότι το Πασόκ που έχει απομείνει είναι αυτό πια. Είναι ένα κρατικό Πασόκ. Και στο κόμμα και στο κράτος. Σωστό. Είναι ένα κρατικό Πασόκ το οποίο ξέρει καλύτερα να λειτουργήσει ένα κράτος το οποίο το ίδιο δημιούργησε. Άρα λοιπόν, εάν θες να προσθέσεις στην υποδύναμή σου ικανότητα διακυβέρνησης, είναι ένας μια χαρά σύμμαχος, διότι εκτός των άλλων δεν θα έχεις και το κράτος απέναντί σου. Είναι γνωστό, είδαμε την κυβερνητική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ στο Επτάμηνο, έχουμε αντιληφθεί ότι η κυβερνητική του ικανότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα λοιπόν, μια διασυμμαχία και γι' αυτό άλλωστε γίνονται και οι κινήσεις προσέγγισης. Είναι ο βασικότερος λόγος πέρα από την κοινοβουλευτική δύναμη. Μάλιστα. Άλλωστε, αν προκύψει κοινοβουλευτικό πρόβλημα, πολλοί θα υποχρεωθούν να υπερψηφίσουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μισό λεπτό, θα αρθούμε σε αυτό. Το ποτάμι είναι πιο ζορισμένο, βέβαια, έτσι. Το ποτάμι είναι ζορισμένο και έχω την εντύπωση ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από την τελευταία φάση της προεκλογικής περίοδου και τις διαρκείς επιθέσεις και μάλιστα με κακούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά του Σταύρου Θεοδωράκη. Και δεν πιστεύω ότι θα ήθελαν στήριξη του ποταμιού με επίσημο τρόπο. Δεν μου λες τώρα, Σταύρο, θα σε ρωτήσω και κάτι συνωμοσιολογικό και κλείνω μετά, γιατί πάμε στο μετέπειτα σκηνικό. Το επενύχθηκες ότι στα δύσκολα, άλλωστε το τρίτο μνημόνιο το έχουν ψηφίσει όλοι σχεδόν, θα στηρίξουν πολύ, δεν θα είναι θέμα εκεί. Υπάρχει ένα συνωμοσιολογικό, θέλω να το θυμίσω, ίσως από τους λίγους που το θυμάσαι. Υπάρχει και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, εκεί που οι δημοσκοπήσεις γίνανε συντρίμια, πέσαν όλες έξω, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπάρχει όμως και μία μέτρηση του Πανεπιστημίου Πάτρας, την έχουν ξεχάσει όλοι, την περασμένη Παρασκευή, μία εβδομάδα πίσω πριν τις εκλογές, που έδινε διαφορά, την είπαν εξωπραγματική, στο ΣΥΡΙΖΑ 9,5 μονάδες. Τι θέλω να σου πω, με βάση την υπολογιζόμενη αποχή που περίπου φαινόταν, μήπως συντεταγμένα ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και στήριξαν ΑΝΕΛ για να μπουν στη Βουλή? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απόλυτα βέβαιος ότι κερδίζει με διαφορά ασφαλείας. Και μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Θα σου πω γιατί. Διότι στο ΣΥΡΙΖΑ ζούσαν με την αγωνία του αποτελέσματος. Μάλιστα. Και τα λέμε ζούσαν. Δηλαδή άναβαν τα τηλέφωνα προς πολλές κατευθύνσεις. Παιδιά, τι βλέπετε, τι γίνεται εδώ κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άλλωστε, νομίζω ότι εξηγείται αυτό. Είπαμε, η παραμονή των ανεξάρτητων Ελλήνων εξαρτήθηκε αποκλειστικά από την αποχή των άλλων. Με μείον 100.000 ψήφους δεν θα εμφάνιζε αυτή την τραγική απώλεια ο Καμένος και θα πίστευε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, αν δεν υπήρχε η εποχή. Λοιπόν, το βάθρο του θριάμβου δεν φαίνεται να κρατάει και πολύ, διότι ο Σταύρος Χρυστακόπουλος λέει, εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι κυρίαρχος ο Τσίπρας, είναι πασιφανές αυτό. Και μάλιστα το έχει πάρει και πάνω του. Του πιστώνεται, του βγήκαν όλα. Μέσα σε 7 μήνες του βγήκαν όλα. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπήρχε άλλη κυβέρνηση να περάσει τέτοιο σκληρό μνημόνιο και τελικά να έχει και τέτοια ευχέρεια μετεκλογικών κινήσεων. Λέει όμως ο Σταύρος Χρυστακόπουλος ότι εδώ τα ζητούμενα είναι άλλα. Έχουμε 4 βόμβες. Έχουμε. Και όχι μόνο έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε και που θα σκάσουν αυτές. Και δεν ξέρουμε και αν θα σκάσουν κιόλας. Το πρώτο και βασικότερο, ρε παιδί μου, είναι το μνημόνιο. Και αυτό, εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα. Η ψήφος, αυτό πρέπει να το πάμε ένα βήμα παραπέρα από αυτό που έχω γράψει. Έχω την εντύπωση ότι η ψήφος που έχει πάρει αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος ανοχής. Αυτό, ξέρεις, δυσκολεύει πάρα πολύ την εφαρμογή του μνημονίου. Ναι, αλλά μέσα στη Βουλή δεν έχει κάτι σοβαρό αντιμνημονιακό πια. Δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι θα συγκροτηθεί πια, δεν θα συγκροτηθεί πια καμία αντίθεση πολιτική, ιδεολογική, κομματική πάνω στο δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Έχω την εντύπωση ότι το αντιμνημόνιο ο Τσίπρας με όλα αυτά που συνέβησαν το έθαψε 20 μέτρα κατά τη γη και με ένα σωρό πέτρες από πάνω. Άρα εγώ, αν είμαι η Μέρκελ, με συγχωρείς, Σταύρο μου, θα παίζω παλαμάκια. Και ακριβώς εκεί, μπράβο, ναι, και φυσικά. Και ακριβώς εκεί έχω την εντύπωση ότι η επόμενη αντίθεση θα αφορά πια την ικανότητα διακυβέρνησης και διαχείρισης του εσωτερικού πεδίου. Δηλαδή, πώς να το πω,
η ιδέα ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα με μια, με μια πυρηνική σύγκρουση με τους έξω και τα λοιπά έχει καταρρεύσει, έχει τελειώσει. Εξού και η απογοήτευση, διότι όσοι αυτό το πράγμα το πίστευαν να απελευθερωθεί ήταν πάρα πολύ λίγοι. Εξού και το πολύ μικρό ποσοστό της ΛΑΕ, η οποία κυρίως αυτό το πράγμα υπηρέτησε και σε επίπεδο στελεχών της που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ως ΛΑΕ στη συνέχεια. Ναι, αλλά αν είναι σκληρό το μνημόνιο, για να κάνω το σύνολο του διαβόλου, όπως το έχεις περιγράψει, εσύ δεν το έχεις ερωτήσει. Πιστεύεις ότι δεν θα δημιουργηθούν κοινωνικές αμφισβητήσεις στον πυρήνα αυτής της πολιτικής και οι αμφισβητήσεις θα είναι του τύπου κάντε το πιο διαχειρισμό? Όχι, όχι, φυσικά θα δημιουργηθούν. Εγώ λέω ότι έφυγε από τη μέση το ζήτημα της σύγκρουσης με τους ξένους. Από εδώ και πέρα η σύγκρουση, η γκρίνια, η αμφισβήτηση θα αφορά την κυβέρνηση και όχι το Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Δηλαδή ακόμα και το όχι, το 62% του όχι ήταν αντίθεση προς αυτούς. Από εδώ και πέρα η κυβέρνηση θα μπει στην πραγματική ζωή, στην πραγματική διακυβέρνηση. Θα πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πραγμάτων που περνάει, ψηφίζει, εφαρμόζει. Θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πραγμάτων που δεν κάνει ή των πραγμάτων που κάνει λάθος. Θα είναι δηλαδή μια κανονική κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Και θα αντιμετωπίζεται όπως κάθε κανονική κυβέρνηση με αμυγός εσωτερικά κριτήρια. Αυτό εννοούσα πριν. Μάλιστα. Όχι με κριτήριο το τι λέει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και τι κακοί που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβα. Και καταλάβαμε όλοι. Πες μου κάτι, παίζει ρόλο η στάση των έξω από εδώ και στο εξής? Φυσικά θα παίξει ρόλο, διότι είναι προφανές ότι έχουμε ακόμα ένα μνημόνιο το οποίο δεν βγαίνει. Έτσι, και από την ώρα που δεν βγαίνει το μνημόνιο, είναι σαφές ότι οι ξένοι θα εκτιμήσουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στην Ελλάδα. Και εδώ είναι το δύσκολο του πράγματος, ανάλογα με τη συνέπεια της εφαρμογής του μνημονίου. Αλλά ενός μνημονίου που δεν βγαίνει. Εδώ θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν θα ισχύσει κάτι που συζητάγαμε και κάποιους μήνες πριν. Εάν είναι ειλικρινείς οι Ευρωπαίοι όταν λένε ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς θέλουμε από εσάς κυρίως μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλουμε να επιβαρυνθείτε περισσότερο δημοσιονομικά, ως εκ τούτου συζητάμε και το χρέος. Και αν είστε συνεπείς στο να κάνετε βασικές μεταρρυθμίσεις που σας ζητάμε, εμείς θα τα βρούμε στα υπόλοιπα. Εάν αυτό είναι ειλικρινές και δεν επικρατεί η ατζέντα Σόιμπλε, η οποία θα θέλει πάλι να οδηγήσει τη χώρα στα άκρα, στο χείλος του γκρεμού και σε μια πιθανή έξοδο, τότε ο Τσίπρας ενδεχομένως και να έχει μια καλή ευκαιρία να περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο εξάμηνο, οκτάμηνο ή και έτος και εν συνεχεία να μπορεί να σάνει πολιτικά. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Επομένως, το τι, ποια θα είναι η στάση των έξω, νομίζω θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, γιατί παίζουν ρόλο και οι εφεδρίες των κοινοβουλευτικών δεξαμενών. Παρά την ανάγνωση που εσύ σωστά κάνεις, ότι προς το παρόν στη Βουλή, στα δύσκολα, δεν θα έχουμε από τον κύριο πυρήνα των 260 βουλευτών μεγάλες διαφοροποιήσεις. Θέλω να κλείσουμε όμως με κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν το πέταξες, με βάση και την αποχή. Ναι. Λες ότι πλέον ένα σοβαρό μέρος της κοινωνίας αισθάνεται σχεδόν το μισό, αισθάνεται ήδη ότι βρίσκεται εγκατελειμμένο και εκτός ενδιαφέροντος του πολιτικού συστήματος και μάλιστα αν συνυπολογίσουμε ότι οι άνεργοι μακροχρόνιοι περισσότεροι ψήφισαν σύμφωνα με τα δεδομένα ποσοστιαία, όχι αριθμητικά, περισσότερο κουκουέ, ΛΑΕ και Χρυσή Αυγή. Αυτό λέει πολλά για το μέλλον, λες. Ναι, και αν υπολογίσουμε ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν έχει στην πραγματικότητα προοπτική. Αυτό είναι που πρέπει κυρίως να καταλάβουμε. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι η ψήφος ελπίδας έγινε ψήφος ανοχής. Η ψήφος της απογοήτευσης δεν εκφράστηκε εντός του κοινοβουλίου, γι' αυτό και όλοι έχασαν ψήφους. Η ψήφος αυτή κατευθύνθηκε, οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνθηκαν εκτός της πολιτικής διαδικασίας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι κινδυνεύουμε τα μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο περιθώριο. Το ζήτημα της εποχής δεν είναι, πώς να το πω, πρόβλημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει ο καθένας την κομματική προσωπική του αποτυχία. Διότι τους αφορά όλους, αφορά ολόκληρο το σύστημα. Είδαμε ότι δεν μειώθηκαν ακόμη και τα άκυρα λευκά. Μειώθηκε η ψήφος προς τα κόμματα εκτός Βουλής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρακτικά
ότι η διαμαρτυρία δεν εκφράζεται καν με τους κλασικούς τρόπους και μέσα από την πολιτική διαδικασία. Αυτός λοιπόν ο κίνδυνος είναι ίσως η μεγαλύτερη βόμβα για το πολιτικό σύστημα. Και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, Τσίπρα, αφορά τους πάντες. Γιατί η έκρηξή του μπορεί να είναι και τυφλή. Ακριβώς αυτό. Και πρόσεξε, μπορεί να μην είναι τυφλή, επειδή πολλές φορές κουβεντιάσαμε για έκρηξη στην Ελλάδα και μάλιστα τυφλή και όλα αυτά, δεν την είδαμε ποτέ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της χώρας είναι να πέσει η κατηγορία, επειδή ακριβώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του δυνητικά ενεργού δυναμικού της θα πέσει σε κατάσταση, πώς να το πω, αποστασιοποίησης, κατάθλιψης ή μη ενεργού παρουσίας στην οικονομία της χώρας. Άρα να πάμε σε ένα μοντέλο που βλέπουμε σε κάποιες αμερικανικές μεγαλοπόλεις, γετοποιημένοι, εγκαταλειμμένοι, απαθείς και άβουλοι. Ακριβώς αυτό είναι ο κίνδυνος ο οποίος μας επισημαίνεται με αυτή την απότομη αύξηση της αποχής. Σταύρο, κλείνοντας, αν σου ζητούσα έναν τίτλο πριν της Πέμπτης τον τίτλο, τι τίτλο θα βάζες? Τίτλος, υπάρχουν διάφοροι τίτλοι. Ο ένας θα μπορούσε να είναι «Δουλέψτε γιατί χανόμαστε». Και εδώ πρέπει να, και αυτό, πώς να το πω, πρέπει να επισημάνουμε, διότι η χώρα κλείνει πάνω από 1,5 χρόνο ακυβέρνητη. Εντελώς ακυβέρνητη, όμως έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα της και θα χρειαστεί τρομακτικά πολλή δουλειά προκειμένου να ξαναδεί αυτό που λέμε Θεού πρόσωπο. Από τις ευρωεκλογές του 2014 και μετά η χώρα πρακτικά δεν κυβερνήθηκε. Μέχρι στιγμής αυτό το χρονικό διάστημα μοιράζεται μεταξύ του 9 μήνου Σαμαρά και του 9 μήνου Τσίπρα. Έτσι, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, υπό διαφορετικές συνθήκες, okay, μπορούμε να καταλάβουμε όλες τις διαφορές που επικράτησαν, πλην όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η χώρα δεν έχει κυβερνηθεί. Στο εσωτερικό της χώρας τα πάντα είναι αποστάσιμα μέχρι νεκρά. Αν βάλουμε σε αυτό, γιατί ίσως αυτή η εικόνα της χώρας, την οποία ζούμε όλοι καθημερινά γύρω μας, ίσως να είναι ο πολύ πιο σοβαρός τροφοδότης της αποχής, περισσότερο ίσως ακόμη και από το μνημόνιο. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί το ταχύτερο. Εντάξει, θα έρθει ο Ολλανδός, μη στεναχωριέσαι. Δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του. Χρειάζεται βοήθεια και από εδώ.